Το κατάστημα Μονόκερων είναι μια ταινία που απευθύνεται σε ενήλικους μέσα από τα φίλτρα ενός παιδιού. Μια φαντασμένη ζωγράφος που απέτυχε στη Σχολή Καλών Τεχνών καταφέρνει να εκπληρώσει το όνειρό της, δηλαδή να υιοθετήσει έναν μονόκερο. Παίζει και σκηνοθετεί η Μπρι Λάρσον, που μίλησε όπως και ο ελληνικής καταγωγής παραγωγός Τέρι Ντούγκα στον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Η πραγματική ποίηση είναι πάντα κάπου στο ανάμεσα. Το σκηνοθετικό ντεμπούτ της Μπρι Λάρσον, γνωστή και ως Captain Marvel, το κατάστημα μονόκερων είναι αυτό που ορίζουμε ως μέσο μετάβασης σκέψης και προβληματισμού. Παιδική ματιά για το ενήλικο κοινό, όριμη σκέψη για το νεανικό. How does it feel as a very talented and award-winning actress getting instruction for a newcomer director, which is also yourself? Oh, it was great. I had a great time. I had an amazing crew and an incredible cast and I just felt very lucky every day. Στην παραγωγή της ταινίας, ο Πάρης Κασιδόκοστας και ο Τέρι Ντούγκας εμπιστεύονται τη δημιουργό και ο δεύτερος ταξιδεύει μαζί της στο Τορόντο για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας. Το TIFF είναι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπως ξέρεις. Και το Sundance, το TIFF και οι Κάνες είναι το όνειρό μας. Όταν έχεις μια ταινία εδώ, σημαίνει ότι ήδη ξέρουν ότι αξίζει να είναι εδώ και θα δουν πού μπορεί να ταξιδέψει. Οπότε για μένα πάντα είμαι χαρούμενος που έρχεται μια ταινία εδώ. Η ταινία «Κατάστημα Μονόκερων» αφηγείται την ιστορία της Κιτ, η οποία επιστρέφει στο πατρικό της και προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ζωής της. Μια μυστηριώδης πρόσκληση από έναν άντρα που υπόσχεται να της δώσει ό,τι ονειρευόταν από πάντα, θα της αλλάξει τις απόψεις για το πώς είναι πραγματικά να μεγαλώνει. Because it's a story about a girl going after a unicorn that's very entertaining and interesting, but that unicorn can also be a metaphor for many different things. It was a trust fall. I wasn't really going to know until I started editing, but I'm really happy with the film that I made, so I think it all turned out okay. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παρουσίασε τη σκηνοθετική της δουλειά στο Φεστιβάλ του Τορόντο και ένα χρόνο αργότερα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της σε γνωστή τηλεοπτική πλατφόρμα που δραστηριοποιείται στο χώρο του κινηματογράφου. Tell me, where does this unicorn come from? The unicorn star. Oh, of course.